ότι με τα τραπεζοκαθίσματα και με το ωράριο, ο κύριος Μωραΐτης, όποιος δεν κάνει τίποτα βέβαια, λέγεται, εγώ έχω πάρει, παρακαλάω τον κύριο Μωραΐτη να κάνει μια δήλωση, δεν εξαφανίζεται, μόλις με βλέπει εξαφανίζεται. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Προχθές τον φώναζα στην Κουκουνάρα. Σαν Διάκομο. Και έτρεχε να φύγει. Έτρεχε να φύγει. Να μην ακούσει το ερώτημα. Μιλάει στο τηλέφωνο, Διονύση. Λοιπόν, πηγαίνει κάθε φορά που σε τον φωνάζει να μιλάει στο τηλέφωνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κλείσει το μισό δρόμο με τα τραπεζοκαθίσματα. Ο κ. Μωραΐτης δεν κάνει τίποτα. Λέγεται, εγώ δεν θέλω να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα, ότι σου έχει πει πάρτε και το τηλέφωνο. Άμα συμβεί κάτι, πάρτε ένα τηλέφωνο. Όταν δεν σκοντάψουν οι υπηρεσίες σε κάποιον που θέλει παράταση ωραρίου κλπ. Υπογράφει αυτός. Πρέπει να το υπογράψω εγώ. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή, αν γίνει έλεγχος σε όλα αυτά, ο κύριος Μωραΐτης θα τρέχει μεταξύ δικαστηρίων και υπηρεσίας του. Γιατί στην υπηρεσία του θα πάει πάλι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Εμείς, επαναλαμβάνουμε, είμαστε με τον κόσμο. Με τους κατοίκους. Κύριε Μωραΐτη, μην τους αγνοείτε. Μην νομίζετε ότι επειδή δίνετε τα τηλέφωνά σας και τους λέτε εδώ είμαι εγώ σε 5 καταστηματάρχες, αυτοί που καθέξει και καταξυκολούθησαν, παραβιάζουν τον νόμο. Παραβιάζουν και τα ρίχνετε και στην αστυνομία, όπως μου το είπε προχθές. Τι ήσουν εσύ. Ναι, μα τα ακούσαμε. Τι. Δεν φταίω εγώ. Ο αστυνομικός διευθυντής φταίει. Δεν πάει να κάνει έλεγχο. Ακούστε. Λογική από υπεύθυνο πρόσωπο και ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος. Βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι απεσπασμένος. Λοιπόν, ακούστε λογική. Καλά, δεν είναι λογική. Μία θέση. Δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος. Δεν τον ενδιαφέρουν οι πολίτες. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τον ενδιαφέρει πώς θα επανεκλεγεί και με τα ψευτορουσφέτια που κάνει, παραβιάζοντας τον νόμο, νομίζει ότι έτσι θα επανεκλεγεί. Ξέρεις τι μου είπε προχθές. Το άκουσα, Διονύση. Μετέφερε η υπηρεσία, την οικονομική υπηρεσία στο Δήμο Αχιλίων και δεν έχεις χαρά, μου λέει, που είσαι από εκεί πέρα και θα ενισχύσουμε τον πρώην Δήμο Αχιλίων. Δηλαδή, κοροϊδεύει τον κόσμο. Με λίγα λόγια, κοροϊδεύει τον κόσμο. Εμείς έχουμε όλη την καλή πρόθεση να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τον κύριο Μωραΐτη. Και τον καλούμε για άλλη μια φορά να μην τρέχει όταν μας βλέπει. Έχουμε καλέσει τόσες φορές, Διονύση. Τόσες φορές το Δήμο μας είναι ανοιχτό. Εδώ θα επανέλθω. Έχω καταγγελίες. Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Αλλά επιμένουν οι καταγγελίες. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε το θέμα. Πάντως έρχεται Πάσχα και θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμαζευτούν εντός αγωγικών κάποιοι. Και με το ωράριο και με τα τραπεζοκαθίσματα. Είναι κρίμα και αυτοί να πηγαίνουν στο αυτόφορο. Είναι κρίμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται, να μην περνά τα ασθενοφόρα. Λίγο προσοχή.